Πριν περάσουμε στους δύο αγαπητούς προέδρους του Ιατρικού Σώματος, να δώσω και το λόγο στον κοσμήτορα της ΕΣΔΗ, στον κύριο Κοντό, τον καθηγητή, να μας πει και αυτός δύο λόγια εκ μέρους της σχολής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ βέβαια ότι τον ΟΝΚΑΝΕΦ, η σχολή μας εμπλέκεται ποικιλοτρόπως σε αυτό που λέμε η προάσπιση της δημόσιας υγείας ή και σκέτο δημόσια υγεία σε διάκριση με τη δημόσια νοσηλεία, που είναι κάτι άλλο. Το φάρμακο βέβαια αγγίζει το μέσο πολίτη καθημερινά. Όχι μόνο από το κόστος που αναφέρατε και πολύ ωραία κάνετε και να βρίσκουμε πιο φτηνά και πιο αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά στον τρόπο που προσεγγίζει το κάθε σκεύασμα ή την προσπάθεια να ιαθεί ή να εφαρμόσει μία συνταγή. Εμείς νομίζω ότι στόχος μιας τέτοιας καμπάνιας δεν είναι ο γιατρός αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να είναι ο γιατρός. Και ένα από τα συνήθη σλόγγα που λέμε είναι εκείνο το γνωστό που είχε βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το One Health, το οποίο θέλουμε και τη συνδρομή σας και από τις δύο θέσεις που έχετε και στη σχολή, σχετικά με εκείνο που ονομάζουμε την ενιαία ιατρική. Η πρόληψη είναι ζήτημα διεπιστημονικό, όχι μόνο γιατρών, φαρμακοποιών, ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και ένας μηχανικός, εφόσον θέλουμε να έχουμε υγιές είδωρ ή να ελέγχουμε τα λύματα, ή τι γίνεται και με τα φάρμακα που απορρίπτονται και ένας τρόπος απόρριψης φαρμάκων στο φυσικό περιβάλλον, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και δεν τον έχουμε πολύ προσεγγίσει ακόμα, και επειδή είμαι και κτηνίατρος, η βασική μου ειδικότητα, είναι και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τι απορρίπτω μέσω των απορριμμάτων των ζώων τα οποία παίρνουν αντιβιωτικά? Βέβαια, έχουν γίνει πρόοδοι τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν χορηγούνται τουλάχιστον προληπτικά, σαν αυξητικοί παράγοντες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η σχολή, πέρα από ενδιαφέρεται για τα ανθεκτικά στελέχη σχετικά με την ορθή χρήση και ασφαλή, το βασικό ενδιαφέρον το δικό μας είναι κυρίως εκείνο που λέμε η αγωγή υγείας, η διασπορά της μέσης γνώσης για την προφύλαξη από την μη σωστή χρήση και μη ασφαλή χρήση των αντιβιωτικών από το μέσο πολίτη. Και αυτό βέβαια είναι έργο πολλών ειδικοτήτων, αλλά κυρίως θα πρέπει ο ΕΟΦ, που ασφαλώς πρέπει να συγχαρούμε, αναλαμβάνει τα πρωτοβουλία, να συνεχίσει σε περισσότερα επίπεδα, δηλαδή από το σχολείο μέχρι τον ηλικιωμένο, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κουβαλάει μια σακούλα με φάρμακα μια ζωή. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά θέματα τα οποία προσπαθούμε και σε εκπαιδευτικό επίπεδο να τα περάσουμε στους αποφύτους μας, και νομίζω ότι αν έχει συνέχεια, πέρα από τη συνέπεια που τη θεωρώ σίγουρη, συνέχεια αυτή η καμπάνια θα μπορεί να προσφέρει πολλά στη δημόσια υγεία. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία.